Στο 28ο θέμα μας που αφορά στη σειρά των παρουσιάσεων από το ηλιακό μας σύστημα στο διάστημα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ περίεργο, κάτι που τα τελευταία χρόνια μπόρεσαν να μιλήσουν γι' αυτό οι επιστήμονες, είναι η σκοτεινή ύλη. Στην αστρονομία η σκοτεινή ύλη λοιπόν είναι ένας υποθετικός τύπος ύλης που συνεισφέρει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στη συνολική μάζα του σύμπαντος. Η σκοτεινή ύλη δεν μπορεί να παρατηρηθεί με τηλεσκόπια. Δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως ή άλλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε σημαντικό βαθμό. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι η ύπαρξή της και οι ιδιότητές της βασίζονται και γίνονται αντιληπτές από εμάς με τις βαρυτικές επιδράσεις πάνω στην ορατή ύλη και τη μεγάλη κλίμακας δομή του σύμπαντος. Σύμφωνα με την ερευνητική αποστολή Planck και σύμφωνα με το λεγόμενο καθιερωμένο πρότυπο, standard model της κοσμολογίας, η συνολική ύλη, ενέργεια του σύμπαντος θα λέγαμε, το σύνολο της, περιέχει 4,9% μόνο τη γνωστή συνηθισμένη ύλη. Όταν λέμε συνηθισμένη ύλη εννοούμε τους πλανήτες, τους αστερισμούς κλπ. Ό,τι βλέπουμε στον ουρανό, τους γαλαξίες. Το 26,8% είναι σκοτεινή ύλη και το 68,3% σκοτεινή ενέργεια, στην οποία θα μιλήσουμε σε θεό στο επόμενο θέμα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια συνεισφέρει σχεδόν κατά 85% στη συνολική ύλη. Ποιοι είναι οι τρόποι εντοπισμού? Η ύπαρξη σκοτεινής ύλης μπορεί να διαπιστωθεί μόνο από τα βαρετικά αποτελέσματα στην ορατή ύλη, όπως τα αστέρια και τους γαλαξίες. Η υπόθεση αυτή για τη σκοτεινή ύλη έχει σκοπό να εξηγήσει διάφορες αστρονομικές παρατηρήσεις που δεν συμφωνούν με τη θεωρία για τη βαρύτητα, όπως διάφορες ανομαλίες στην ταχύτητα περιστροφής των αστέρων στις ακραίες περιοχές των γαλαξιών. Η ταχύτητα αυτή εκεί είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, πράγμα που εξηγείται είτε με την παραδοχή ότι η θεωρία μας για τη βαρύτητα είναι λάθος, είτε με τη θεώρηση της ύπαρξης μιας μεγάλης ποσότητας μάζας που δεν μπορούμε να τη δούμε απλώς. Η ύπαρξη λοιπόν αυτής της σκοτεινής ύλης θα έδινε έτσι ένα πλήθος προβλημάτων συνέπειας στη λεγόμενη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, του Big Bang. Αν η σκοτεινή ύλη όντως υπάρχει πραγματικά, υπερβαίνει σημαντικά σε μάζα το ορατό μέρος του σύμπαντος. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του διαστημικού τηλεσκοπίου Planck, είπαμε ότι μόλις το 4,9% της συνολικής μάζας του σύμπαντος μπορεί να γίνει άμεσα ορατό. Από το υπόλοιπο περίπου το 27% είναι η σκοτεινή ύλη. Και η σκοτεινή ενέργεια ακόμα πιο υποθετικό περίεργο στοιχείο, διάσπατο στο διάστημα. Ο καθορισμός της φύσης αυτής της χαμένης μάζας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που επικεντρώνονται οι σύγχρονοι αστρονόμοι και γενικά στη σύγχρονη κοσμολογία. Ποια είναι τα πρώτα δεδομένα των παρατηρήσεων? Η ιστορία ξεκίνησε το 1933, όταν ο αστρονόμος Fritz Zwitschke μελετούσε την κίνηση μακρινών σμηνών γαλαξιών, συγκεκριμένα το σμήνο της Κόμης, Βερενίκης, και το σμήνο της Παρθένου. Ο Zwitschke υπολόγισε τη μάζα του κάθε γαλαξία του σμήνους βασισμένο στη λαμπρότητά του και άθροισε αυτές τις γαλαξιακές μάζες για να υπολογίσει τη συνολική μάζα του σμήνους. Στη συνέχεια βρήκε ένα δεύτερο υπολογισμό ανεξάρτητο της συνολικής μάζας, που βασίστηκε μόνο στη μέτρηση των ατομικών ταχυτήτων των γαλαξιών του σμήνους. Προς μεγάλη του έκπληξη είδε ότι ο δεύτερος υπολογισμός της δυναμικής μάζας ήταν 400 φορές πιο μεγάλος από τον υπολογισμό που έκανε μόνο με το φως των γαλαξιών. Ποιες όμως οι επαληθεύσεις μπορούν να γίνουν ή έγιναν? Αν και τα πειραματικά δεδομένα ήταν ήδη σημαντικά στην εποχή του Zwitschke, μόνο στη δεκαετία του 70 οι επιστήμονες άρχισαν και μετά να μελετούν συστηματικά αυτή τη διαφορά. Εκείνη την περίοδο η ύπαρξη σκοτεινής ύλης άρχισε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Η ύπαρξη λοιπόν αυτής της ύλης δεν θα είχε μόνο επιλύσει την έλλειψη μάζας στα σμήνη γαλαξιών, αλλά θα επέλυε και προβλήματα σχετικά με την εξέλιξη και τη μοίρα, το μέλλον του ίδιου του σύμπαντος. Ένα ακόμα παρατηρησιακό δεδομένο της λογικής συνοχής της σκοτεινής ύλης προκύπτει από τις καμπύλες περιστροφής των σπυροειδών γαλαξιών. Οι σπυροειδείς γαλαξίες, όπως ο δικός μας, περιλαμβάνουν ένα τεράστιο πληθυσμό αστέρων που διαγράφουν τροχές σχεδόν κυκλικές γύρω από το θεωρούμενο γαλαξιακό κέντρο. Όπως είναι τις τροχές των πλανητών, αναμένεται ότι οι αστέρες με μεγαλύτερες γαλαξιακές τροχές έχουν φυσικά μικρότερες τροχιακές ταχύτητες. Είναι το συμπέρασμα του λεγόμενου τρίτου νόμου του Κέπλερ. Στην πραγματικότητα, ο τρίτος νόμος του Κέπλερ εφαρμόζεται μονάχα στα αστέρια που είναι στην περιφέρεια ενός σπυροειδούς γαλαξία, εφόσον προϋποθέτει τη σταθερότητα της μάζας που περιλαμβάνει η τροχιά. Ωστόσο, οι αστρονόμοι έχουν
διεξάγει παρατηρήσεις των τροχιακών ταχυτήτων των αστέρων στην περιφέρεια σε μεγάλο αριθμό σπυροειδών γαλαξιών και σε καμιά περίπτωση εδώ δεν ακολουθείται ο τρίτος νόμος του Κέπλερ. Αντί να μειώνονται σε μεγάλες ακτίνες οι ταχύτητες, οι τροχιακές λοιπόν ταχύτητες παραμένουν απόλυτα σταθερές. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η μάζα που περιλαμβάνει η τροχιά μεγάλης ακτίνας αυξάνεται. Και αυτό ισχύει για αστέρες που βρίσκονται στα όρια του γαλαξία. Αν και βρίσκονται κοντά στα άκρα του φωτεινού τμήματος του γαλαξία, το τμήμα αυτό έχει περίγραμμα μάζας που φαινομενικά συνεχίζει πολύ πέρα από τις περιοχές που βλέπουμε σε αυτές που κυριαρχούν αστέρες. Θα έπρεπε, αν λοιπόν ο γαλαξίας αποτελείται μόνο από ορατή ύλη, οι αστέρες που βρίσκονται κοντά στην περιφέρεια ενός τέτοιου σπυροειδούς γαλαξία, με τροχιακές ταχύτητες μιλάμε τη τάξη των 200 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, θα του είναι εγκατέλειπα. Θα έφευγαν μακριά σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι οι τροχιακές ταχύτητες του είναι 4 φορές πιο μεγάλες από την ταχύτητα διαφυγής του από το γαλαξία. Όμως, ουδέποτε παρατηρήθηκαν γαλαξίες που έχουν διασκορπιστεί με τέτοιο τρόπο. Συνεπώς, στο εσωτερικό τους πρέπει να υπάρχει μια μάζα, την οποία δεν λαμβάνουμε υπόψη όταν αθροίζουμε όλα τα τμήματα που μπορούμε να δούμε. Αυτά είναι που αφορούν τη σκοτεινή και τη σκοτεινή ενέργεια. Βιβλιογραφία σε μετάφραση από το διαδίκτυο, από το Trimble, το τεύχος του 1987, Existence and Nature of Dark Matter in the Universe. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, τεύχος 25 επίσης, άλλες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε. Αυτά για σήμερα, σε Θεό θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για τη σκοτεινή ενέργεια. Μέχρι τότε να είμαστε καλά. Yeah.